Μια άλλη απορία λέει το εξής. Μου έχουν και μια φωτογραφία εδώ ενός ανθρώπου. Λέει, είναι, φοράει ένα σταυρό, ένας δράκος, είναι της Μυκόνου ο δράκος, που κρεμάστηκε μέσα στο κελί του, φαίνεται. Είναι Ιρλανδός. Τρέχα γύρευε. Και φοράει και ένα σταυρό. Η απορία είναι η εξής. Βλέπαμε να φοράνε τον Τίμιο Σταυρό άνθρωποι άσχετοι με την Εκκλησία. Άπιστοι, άθεοι, ακόμη και μεγάλοι εγκληματίες, όπως αυτός στις φωτογραφίες του που επισυνάπτω. Ή διεστραμμένοι. Μήπως θα έπρεπε η Εκκλησία να τους απαγορέψει? Αυτοί που τους φοράνε έχουν συνέστηση, τι κάνουν? Παιδιά, στο θέμα αυτό θα έλεγα το εξής. Ο σταυρός είναι σύμβολο. Το σύμβολο ότι επάνω σε αυτό το ξύλο ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού πέθανε. Και είναι το σύμβολο της σωτηρίας μας, γιατί ο θάνατος του Χριστού έγινε η ζωή η δική μας. Έγινε η αυθαρσία η δική μας με την Ανάστασή Του και η αθανασία η δική μας με τη δική Του σταύρωση, Ανάσταση και Ανάληψη. Και μπαίνουμε στον ουρανό, εισερχόμεθα με ολόκληρη την ύπαρξή μας χάρις εις την ενανθρώπιση και θυσία και Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Τίμιος λοιπόν Σταυρός για τον χριστιανόν είναι κορυφαίος. Όμως, ότι χρησιμοποιείται ο Τίμιος Σταυρός ακόμη και στη μαγεία, είναι κάτι που το είχαμε πει πέρσι πρόπερσι στα κατηχητικά μας μαθήματα, όταν μιλήσαμε για τη μαγεία, ότι χρησιμοποιείται από ανθρώπους ασχέτους. Μπορεί να βλέπουν το Σταυρό σαν ένα κόσμημα ή μια συνήθεια. Εδώ δεν έχει καμία σχέση στους ανθρώπους αυτούς ο Τίμιος Σταυρός. Σας είχα πει τότε, επαναλαμβάνω, ο Τίμιος Σταυρός έχει την γνωστή άκτιστον ενέργεια, δηλαδή εκείνη την ενέργεια που κάνει τους δαίμονες να φρύτουν. Δια του Σταυρού μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, εδειγμάτισε τους δαίμονες. Δειγματίζω, δι έψιλον γιώτα, θα πει παραδειγματίζω. Δηλαδή ο Χριστός στον πνευματικό κόσμο των Αγίων Αγγέλων παραδειγμάτισε τους δαίμονες, δηλαδή τους ξεφτέλησε. Τους ξεφτέλησε πραγματικά. Αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, η οποία δρά και στην Παλαιά Διαθήκη πρώτου ιστορικού Σταυρού, θυμηθείτε τι έκανε ο Μωυσής όταν, λέγει, τα χέρια του τα είχε έτσι εις τύπον Σταυρού, νικούσαν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτας. Όταν κατέβαζε τα χέρια, νικούσαν οι Αμαλικίτε τους Εβραίους και πλήθος άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που δείχνει την άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Πόσο περισσότερον έχουμε την άκτιστη ενέργεια του Τιμίου Σταυρού μετά από τον ιστορικό Σταυρό? Ο ιστορικός Σταυρός είναι ο Χριστός που σταυρώθηκε. Γιατί ο πρώτου Τιμίου Σταυρού, δηλαδή δεν έχουμε τον ιστορικό Σταυρό, δρά ο Τίμιος Σταυρός ως ενέργεια στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το είπαμε. Πόσο λοιπόν περισσότερο τώρα αυτή η άκτιστη ενέργεια, όταν φέρει τον Τίμιο Σταυρό ένας πιστός άνθρωπος, γίνεται κάψιμο των δαιμόνων. Τον προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό και πιστεύει εις εκείνο που σταυρώθηκε πάνω εις τον Σταυρό, γίνεται φοβερός ο Σταυρός εις τους δαίμονες. Φοβερός. Όταν όμως εκείνος που δεν πιστεύει, άθεος, εγκληματίας, όπως λέγει εδώ, να επαναλάβω τις λέξεις του, άπιστος, άσχετος ως προς την Εκκλησία, ανήθικος, να πηγαίνει στην ανηθικότητα, στην αμαρτία, την ποικίλια, άσωτος, και να φοράει σταυρό, ή να τον έχει τον σταυρό στο αυτοκίνητό του, τότε ο Θεός, για να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ένα σύμβολο χωρίς όμως
ή να πιστεύουν ή να ζουν σύμφωνα με εκείνα που ο Χριστός είπε και σταυρώθηκε πάνω. Στον σταυρό τι κάνει? Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός. Το ρήμα παρέδωκεν, παραδίδω, παρεχώρησε, παραχωρεί ο Θεός. Τι? Να μην υπάρχει σε αυτόν τον σταυρό που φοράνε καμία ενέργεια. Και για να σας το δείξω ότι δεν υπάρχει καμία ενέργεια, σας θυμίζω δύο πράγματα. Το ένα, μην ξεχνάτε ότι όταν σταυρώθηκε ο Χριστός, αριστερά του και δεξιά του σταυρώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι, δύο ληστές. Έτσι ο σταυρός που φοράει ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό γίνεται ο σταυρός του ληστού, όχι του Χριστού. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ο Θεός επιτρέπει ανενέργητη την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού και τότε οι δαίμονες ορμούν εις αυτόν τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό τον χρησιμοποιούν το Σταυρό και οι μάγοι, και οι μάγοι, και μένει ανενέργητος. Οπότε οι δαίμονες πλέον πλήττουν τον ταλέπορον άνθρωπο. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Τάκι, στις 21 Μαΐου, όπως ξέρετε, που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, οι αναστενάριδες στη Χαλκιδική κρατούν την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης και μπαίνουν μέσα στα αναμένα κάρβουνα. Δηλαδή αυτή η πυροβασία, η γνωστή, να μην τα λέμε όλα αυτά, τα ξέρετε, και δεν παθαίνουν τίποτα. Παθαίνουν μια, υφίστανται μια ακαΐα. Δεν γεώνται τα πόδια τους. Αν ερωτήσετε, γιατί? Δεν, εδώ πώς δηλαδή γίνεται? Αν κρίνετε ότι είναι ιδωλατρικών, ιδωλατρική παράδοση και είναι αυτόχρημα δαιμονική. Προσέξτε, τα αναστενάρια είναι 100% δαιμονικά. Ναι, αλλά όταν οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, που ξέρετε στην εικονογραφία κρατούν τον Τίμιο Σταυρό, άρα λοιπόν στην εικόνα είναι ζωγραφισμένος ο Τίμιο Σταυρός, πώς γίνεται να επενεργεί η δαιμονική ενέργεια? Δεν από το Θεό, είναι από το διάβολο. Αφού κρατούν την εικόνα, απόδειξη ότι μένει ανενέργητη η ενέργεια του Τιμίου Σταυρού που κρατάν στα χέρια τους οι αναστενάριδες. Το ακούσατε? Ώστε λοιπόν βλέπουμε, παιδιά, βλέπουμε εδώ κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για να ενεργήσει ο Τίμιος Σταυρός σε μας, πρέπει να πιστεύουμε σε εκείνον που εσταυρώθη επί του Τιμίου Σταυρού.